Οι όποιοι δημόσιοι ισχυρισμοί που αναφέρονται σε εμπλοκή της Κύπρου μέσω των υποδομών της ή των περιοχών της στην περίπτωση αντιπαράθεσης που σχετίζεται με τον Λίβανο είναι εντελώς ανεδαφικοί. Η Κύπρος ποτέ δεν έχει παράσχει και ποτέ δεν θα παράσχει διευκολύνσεις για οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατ' οποιασδήποτε χώρας. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ένα αξιόπιστο παράγοντα σταθερότητας και ένα αναγνωρισμένο περιφερειακό κέντρο για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη βάση των εξαίρετων σχέσεων με όλα τα κράτη της περιοχής. Η εικόνα αυτή της Κύπρου βασίζεται στην αξιοπιστία και την προβλεψιμότητά της. Μέσω των πολυεπίπεδων πρακτικών πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει, την έντονη δραστηριοποίησή της και την ενεργό διπλωματία, περιλαμβανομένου και του θαλάσσιου διαδρόμου για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, συμβάλλει στην εδραίωση των απαραίτητων συνθήκων για επίτευξη περιφερειακής ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας. Η Κύπρος είναι στεναρός υποστηριχτής επίλυσης διενέξεων μέσω ειρηνικών μέσων και διαλόγου, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, οι εξαίρετες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι καλά γνωστές. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε επισκεφτεί τη χώρα δύο φορές κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία ώστε να δοθεί πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς ενίσχυση της σταθερότητας του Λιβάνου. Η Κύπρος δεν είναι μέρος του προβλήματος. Όπως είναι ευρέως αποδεκτό, το διπλωματικό μας αποτύπωμα είναι μέρος της λύσης.